τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι, χαίρετε. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, κύριε Παπαδόπουλε. Είχαμε πριν τον κύριο Σιζόπουλο, ο οποίος προσδοκεί σε μια συνεργασία με το ΔΥΚΟ για τις προεδρικές εκλογές. Είσαστε σε αυτό σημείο εσείς και έχετε και άλλα στο τραπέζι, θα τα δούμε. Όμως ένα θέμα που ήθελα να δούμε μαζί είναι από τα πολλά που δείχνει αν υπάρχουν, αν θέλετε, πιο κοντά οι απόψεις ή και πιο μακριά με κόμματα και υποψήφιους. Το θέμα του ΓΕΣΥ και την πρόταση νόμου του κ. Σιζόπουλου, πώς την προσεγγίζετε εκεί στο ΔΥΚΟ? Όλες οι προτάσεις νόμου εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Δεν είναι μόνο οι προτάσεις του κ. Σιζόπουλου και εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις για το πώς πρέπει και οφείλει να βελτιωθεί το ΓΕΣΥ. Αντιλαμβάνεστε φυσικά πρόκειται για έναν πάρα πολύ περίπλοκο σχέδιο υγείας. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη πρόταση αντιμετωπίζει τα προβλήματα που εμείς διαπιστώνουμε στο ΓΕΣΥ. Θα πρέπει να μελετηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή διαπιστώνονται στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων, τον τρόπο λειτουργίας των προσωπικών γιατρών, τις τεράστιες καταχρήσεις που διαπιστώνονται στο σύστημα, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες μεθόδοι εποπτείας που θα προστατεύσουν τα χρήματα του Κύπριου φορολογούμενου. Υπάρχουν δυστυχώς και περιστατικά που γνωρίζουμε και διαπιστώνουμε, όπου δεν καλύπτονται βασικές ανάγκες ασθενών επειδή δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα. Και όλα αυτά θα μας απασχολήσουν και πρέπει να απασχολήσουν και την ίδια την Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε αυτόν το πάρα πολύ πολύτιμο επίτευγμα της κοινωνίας να αφαιθεί, να διαλυθεί λόγω κενών και παραλήψεων που ενδεχομένως να δυναμητήσουν. Άρα εσείς θέλετε με τις προτάσεις σας, κύριε Παπαδόπουλε, ενδεχομένως εμβολιάζοντας και προγράμματα υποψηφίων, να θωρακίσετε εν περαιτέρω το ΓΕΣΥ, να μην αλλάξει η φιλοσοφία του. Εδώ είστε υπέρμαχος αυτής της φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ, του μονοασφαλιστικού. Η πρόταση νόμου του κ. Σιζόπουλου έχει να κάνει με συνταγογράφηση φαρμάκων ή εξετάσεων από γιατρούς εκτός ΓΕΣΥ. Γι' αυτό σας το θέτω. Είναι μια σημαντική παράμετρος. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ. Κατά κρύβεια, το δικό μας θέμα και πρόβλημα με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι ότι το ΓΕΣΥ που εφαρμόζεται δεν είναι το ΓΕΣΥ που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Εφαρμόζεται ένα άλλο ΓΕΣΥ, όπου ναι, υπάρχουν ασθενείς βιοταχυτήτων, όπου δυστυχώς δεν τηρείται ένας συνολικός προϋπολογισμός που έχει καθοριστεί από τη σχετική νομοθεσία, όπου δεν έχουν αυτονομηθεί τα δημόσια νοσηλευτήρια, όπου δεν αντιμετωπίζονται οι καταχρήσεις που δυστυχώς αυτή τη στιγμή να απορροφούν σημαντικές δαπάνες από το σύστημα. Όλα αυτά μας απασχολούν και θεωρούμε ότι για όλα αυτά ναι, πρέπει άμεσα να ληφθούν πρωτοβουλίες. Μάλιστα. Και είναι ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν, αν θέλετε, και τις όποιες συζητήσεις σας με τον όποιο υποψήφιο συνεργασία με άλλο κόμμα. Το ΓΕΣΥ, το μεταναστευτικό, πέρα από το κυπριακό και διάφορα ζητήματα της οικονομίας, κύριε Παπαδόπουλε. Και θέλω να δω τα νέα δεδομένα, έτσι όπως διαμορφώνονται στο ΔΥΚΟ, μετά και την εξαγγελία του κύριου Χριστοδουλίδη. Από την μέρα εξαγγελίας μέχρι σήμερα, ο ΔΥΣΥ πατάει και επιμένει στο ότι είναι ο υποψήφιος του ΔΥΚΟ. Γνωρίζω ότι χθες έγινε και μια συνεδρία της γραμματείας του κόμματος. Υπάρχουν έτσι διστάμενες απόψεις μετά και από αυτή την εξαγγελία που δυσχερώνει ενδεχομένως και το έργο σας, κύριε Παπαδόπουλε. Θέλετε να μας βάλετε σε μια σειρά τις προτεραιότητες του κόμματος? Για παράδειγμα, επειδή σας έχω ακούσει να λέτε ότι είναι όλα στο τραπέζι και συνεργασία με άλλα κόμματα και ανεξάρτητες υποψηφιότητες και αυτόνομη κάθεδος, εσείς με ποια σειρά θέτετε αυτά τα πράγματα στο τραπέζι? Ναι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το Δημοκρατικό Κόμμα ακόμη δεν έχει καταλήξει στις δικές του αποφάσεις ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές. Αυτό θα γίνει όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο εσωκομματικός και διακομματικός διάλογος που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή και ο διάλογος με ανεξάρτητους υποψήφιους. Και ενδεχομένως, ναι, και ο κύριος Χριστοδουλίδης να είναι ένας από τους υποψήφιους με τον οποίο θα συναντηθούμε και θα συζητήσουμε σε σχέση με τις δικές του προτάσεις και εισηγήσεις και το τι ο ίδιος οραματίζεται για την Κύπρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού κατά τον κύριο Χριστοδουλίδη, νομίζω ήταν αναμενόμενες. Από εκεί και πέρα όμως, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι δεν διαπιστώνουμε κατά κρίβεια
την ίδια συνοχή που εσείς περιγράφετε σε ό,τι αφορά αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή, από τη μία μας λένε ότι ο κ. Χριστοδουλίδης είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος. Από την άλλη μας ειρωνεύονται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα στηρίξουν στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Από την άλλη μας είπαν προχθές ότι είναι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Πρέπει επιτέλους να αποφασίσουν. Τελικά τι είναι? Είναι υποψήφιος της αντιπολίτευσης, είναι υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού? Όλα αυτά δείχνουν ακριβώς ότι το μόνο σταθερό σε αυτές τις επιθέσεις είναι οι επιθέσεις. Προφανώς η δική του υποψηφιότητα ενοχλεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είναι ζητήματα που τους αφορούν εκείνους. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν έχουμε να αποφασίσει σε σχέση με το ποιον θα υποστηρίξουμε στις προεδρικές εκλογές, και όταν εμείς θα αποφασίσουμε, θα ανακοινωθεί αυτή η απόφαση και θα αποφασίζεται ακριβώς πάνω στις προγραμματικές θέσεις που θα θεωρούμε ότι θα μπορεί να προωθήσει και να υλοποιήσει ο συγκεκριμένος υποψήφιος. Κύριε Παπαδόπουλε, είχα ρωτήσει αν υπάρχει μια ιεράρχηση. Είναι σε εξέλιξη ο σωματικός διάλογος, είπατε. Ο οποίος διάλογος, ωστόσο, εμβολιάζεται από τις εξελίξεις. Από την εξαγγελία του κύριου Χριστοδουλίδη, ενδεχομένως, και από αυτό που προέκυψε με την ομιλία που είχε πολλά σημεία ίδια ή όμοια με την ομιλία του κύριου Κασουλίδη. Γνωρίζω ότι και μέσα στο δίκο αυτά απασχολούν. Γι' αυτό έχω ρωτήσει αν υπάρχει μια σειρά προτεραιότητας ή αν αυτή η σειρά αλλάζει αναλόγως και των εξελίξεων. Δηλαδή, συζητάτε, λέτε, με την ΕΔΕΚ μπορούμε να συνεργαστούμε με δικό μας υποψήφιο, είτε τον κύριο Παπαδόπουλο είτε τον κύριο Σιζόπουλο. Αν όχι αυτό, πού στοχεύουμε ακριβώς? Έχουμε κλείσει την πόρτα στο ΑΚΕΛ για την όποια συνεργασία? Κοιτάζουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη και τι ζητάμε από τον κύριο Χριστοδουλίδη? Ξανά εμβολιάζεται αυτή η συζήτηση με τα όσα έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Χριστοδουλίδης? Πώς θα απαρτήσει την κυβέρνησή του, ποια θα είναι τα μέλη από όλους τους χώρους? Δεν θέλει κομματικά επιτελεία πίσω του, είναι ανεξάρτητος. Όλα αυτά τα συζητάτε, το γνωρίζω, και χθες έγινε μια συζήτηση στην Γραμματεία, κύριε Παπαδόπουλε. Γι' αυτό σας ζητώ να ιεραρχήσετε. Ναι, βάζετε μια σειρά από ερωτήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα θυμηθώ να τις απαντήσω όλες. Όχι, απλά θα σας βοηθήσω. Προσπαθώ να εξηγήσω μαζί τι θέλω να μου απαντήσετε. Όλα αυτά είναι, ναι, είναι ζητήματα και προβληματισμοί που αυτή τη στιγμή απασχολούν το Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν ξέρω αν θα τα χαρακτήριζα με την φράση ποιες είναι οι προτεραιότητες μας, αλλά σίγουρα εμείς έχουμε καθορισμένα κριτήρια επιλογής με βάση τα οποία θα αποφασίσουμε ποιο θα υποστηρίξουμε στις προεδρικές εκλογές. Και όλα αυτά που έχετε πει είναι σημαντικά, είναι προβληματισμοί που μας απασχολούν εμάς. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτά που έχει πει στην εξαγγελία του ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι διαπιστώσεις με τις οποίες συμφωνούμε. Και γι' αυτόν ακριβώς εμείς επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να αλλάξουμε κάποια πράγματα που απασχολούν σήμερα τον τόπο και την κοινωνία. Ναι. Γι' αυτόν εξάλλου εμείς επιμένουμε ότι η δική μας συμμετοχή σε ένα κυβερνητικό σχήμα θα βοηθήσει έτσι ώστε να αλλάξουμε τα πράγματα προς την ορθή κατεύθυνση. Ναι. Καθώς όχι, για να τα το ξεκινήσουμε, πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι όπως το είπατε, μην αφήσουμε κάποια σκιά. Συμφωνείτε, όχι μαζί μου για αυτά που είπα, που θεωρώ ότι έχουν πλήξει ενδεχομένως στην οποία συνεργασία. Συμφωνείτε με τα όσα είπε ο ίδιος ο κύριος Χριστοδουλίδης, εσείς, στην εξαγγελία? Είπατε πολλές, γι' αυτό σας είπα, επειδή είπα πολλές ερωτήσεις. Ωραία, να τα ξεκαθαρίζουμε. Απλά εγώ προσπαθώ. Δεν ξέρω σε ποια να απαντήσω πρώτα. Απλά. Επειδή έτσι βοηθάτε να απαντάτε συγκεκριμένα, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό τα θέτω όλα, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτά που ακούσατε ως εξαγγελία από τον κύριο Χριστοδουλίδη σας θωρακίζουν, αν θέλετε, την απόφαση ή, σε κάθε περίπτωση, τη μερίδα εκείνη, την εσωκομματική, την ενισχύει η εξαγγελία αυτή για στήριξη του κ. Χριστοδουλίδη? Αυτό σας είπα προηγουμένως, ναι, ότι οι διαπιστώσεις του κ. Χριστοδουλίδη στην εξαγγελία του είναι διαπιστώσεις με τις οποίες συμφωνούμε και διαπιστώσεις που το Δημοκρατικό Κόμμα έχει κάνει και το ίδιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι αυτά όλα που έχει πει ο Χριστοδουλίδης, ναι, ζητήματα που μας απασχολούν και εμάς και ενδεχομένως ζητήματα που αυτή τη στιγμή να απασχολούν την ίδια την κοινωνία και τον λαό μας. Και παραλαμβάνω, γι' αυτόν εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Όλα αυτά που και ο ίδιος έχει διαπιστώσει, αυτά που διαπιστώνουμε εμείς ότι αποτελούν σήμερα κενά, παραλήψεις της κυβέρνησης, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σε ό,τι αφορά την οικονομία, το ΙΕΣΥ, το μεταναστευτικό, τα προβλήματα της ακρίβειας, του πληθωρισμού. Ναι, όλα αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ενός διευρυμένου διαλόγου, όχι μόνο με ανεξάρτητους υποψήφιους, άλλα κόμματα, αλλά και με την ίδια την κοινωνία, για να διαμορφωθούν εκείνες οι προτάσεις που θα μας επιτρέψουν να αλλάξουμε τα πράγματα και να πάρουμε τον τόπο μπροστά.
Ναι. Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή έχει ερωτηθεί κιόλας και έχει κάνει και αναφορά ο ίδιος ο κ. Στοδουλίδης για τα ζητήματα διαφθοράς, ότι ήταν μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, έτσι που λάμβανε αποφάσεις και για τις πολιτογραφήσεις, ο τρόπος που απήντησε ο ίδιος και δεν άφησε εκτεθειμένο τον κ. Αναστασιάδη, φρονώ, σε τι τον διαφοροποιεί τον κ. Στοδουλίδη από τον κ. Σαββίδη και τον κ. Αγγελίδη, που μετέπειτα διορίστηκαν γενικός και βοηθός γενικός εισαγγελέας, όταν μαζί με τον γενικό ελεκτή το φωνάζατε επί τούτου. Και είναι απλά συμμετείχα στο Υπουργικό. Ναι. Δεν είναι γενικός εισαγγελέας. Αυτό που είχαμε τότε επισημάνει είναι το ασυμβίβαστο κάποιος να είναι γενικός εισαγγελέας και να εξετάζει ενδεχόμενες παρανομίες ή παρατυπίες του ίδιου του Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο συμμετείχε. Mm-hmm. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι διεφθαρμένος ή διαπλεκόμενος. Ούτε εγώ το λέω. Ούτε... προσπαθώ τώρα, ναι, γιατί είναι ζητήματα που γίνονται και μέσα, ναι, στο κόμμα, να κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Ναι, αυτό να ακριβώς το να ξεκαθαρίσω. Ούτε και ο κύριος Μαυρογιάννης θεωρώ ότι είναι διαπλεκόμενος ή διεφθαρμένος. Παρόλο τότε και οι δύο συμμετείχαν στην κυβέρνηση του κύριου Αναστασιάδη. Mm-hmm. Όμως για εμάς προκύπτουν ζητήματα που αφορούν την κυβέρνηση Αναστασιάδη σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο της διαπλοκής και της διαφθοράς. Καθόλου αθυμητόν ο κύριος Χριστοδουλίδης να είναι περήφανος για το έργο που ίδιος έχει επιτελέσει ως μέλος αυτής της κυβέρνησης, αναμενόμενο. Όμως νομίζω και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι καμία κυβέρνηση δεν είναι τέλεια. Έχει διαπράξει και λάθη. Σεβαστώ για να συζητήσουμε την ένταση με την οποία εμείς διαπιστώνουμε λάθη ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό που για μας έχει σημασία αυτή τη στιγμή δεν είναι να αξιολογήσουμε την κυβέρνηση Αναστασιάδη, γιατί δεν είναι ο κύριος Αναστασιάδης υποψήφιος. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να αξιολογήσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας και να παραθέσουμε τέτοιες προτάσεις που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή γονατίζουν τον λαό μας. Mm-hmm. Και από την άλλη, αναμενόμενο ότι η λογική κάποιων ή οι επιθέσεις που θα ακούμε από κάποιους θα αφορούν απλά και μόνο κάποια συγκεκριμένα κεφάλαια. Εμείς δεν πρόκειται σε αυτό το στάδιο να μπούμε σε μια συζήτηση αξιολόγησης της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε έστω κομματικά για τα κριτήρια που αφορούν τις δικές μας επιλογές σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές. Θα καταλήξουμε στις δικές μας αποφάσεις όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο σωματικός διάλογος και μετά θα ξεκινήσει ο μεγάλος διάλογος με την κοινωνία για να πετύχουμε το στόχο μας, ναι, να πετύχουμε την αλλαγή, να συμμετέχουμε ως Δημοκρατικό Κόμμα σε μια κυβέρνηση του τόπου έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τον τόπο μπροστά. Μάλιστα. Έχει σημασία στα πλαίσια αυτού του ισοκομματικού διαλόγου να καταγραφεί, να διαπιστωθεί ο τρόπος που θα είναι κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση το Δημοκρατικό Κόμμα με μια ανεξαρτή υποψηφιότητα όπως του κ. Χριστοδουλίδη. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί και συζητείται, δηλαδή αν αποφασίσει το Δίκο να στηρίξει τον κ. Χριστοδουλίδη, θα βλέπουμε μπροστά, θα είναι καλεσμένοι εδώ στελέχη του Δίκο να υποστηρίζουν αυτή την υποψηφιότητα και ακολούθως. Πώς θα είναι στην κυβέρνηση το Δίκο όταν ένας ανεξάρτητος υποψήφιος εκλέγεται και λέει ποιους θα διορίσει, θα είναι από όλους τους χώρους κλπ. Άρα πώς είναι ένα κόμμα κυβέρνηση, ναι, ή συγκυβέρνηση και πώς όταν διαφωνεί φεύγει από αυτή. Τρία πράγματα. Πρώτον, σας είπα προηγουμένως ότι η υποψηφία του κύριου Χριστοβλίδη συζητείται σωκοματικά. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ναι. Πού θα καταλήξουμε φυσικά μετά από αυτές τις συζητήσεις, θα πρέπει όλοι να κάνουμε λίγη υπομονή για να αποφασίσουν τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Κόμματος. Και από εκεί και πέρα, για το πώς θα συμμετέχουμε στην όποια κυβέρνηση. Ξέρετε, αυτό και αν είναι ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η κυπριακή κοινωνία πλέον θέλει να ακούσει κάτι το καινούριο. Όχι τις παραδοσιακές, πατροπαράδοτες συμφωνίες ανάμεταξύ κομμάτων για συμμετοχή σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε ότι ναι, μπορούμε να υποστηρίξουμε μια ανεξάρτητη, τουλάχιστον αυτό μας προβληματίζει, μπορούμε να υποστηρίξουμε μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα στη βάση ενός νέου μοντέλου πολιτικής υποστήριξης, όπως παρουσιάζεται και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τελευταία περίοδο. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν αποκλείουμε και άλλες επιλογές. Δηλαδή την αυτόνομη κάθοδο
να, έτσι ώστε να μπορέσουμε ακριβώς να εξετάσουμε όλες τις πιθανότητες που έχουμε μπροστά μας για να δούμε ποια είναι η ορθότερη, όχι μόνο για το κόμμα μας, αλλά και για αυτόν τον προεκλογικό αγώνα, αλλά και στο τέλος της ημέρας για τον ίδιο τον λαό και τον τόπο. Ναι. Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, θα βοηθούσε, αντιλαμβάνομαι, και στα πλαίσια του εσωκομματικού διαλόγου να γίνει και μια επίσημη συνάντηση με τους ανεξάρτητους υποψήφιους. Αντιλαμβάνομαι ότι από ανεξάρτητες υποψηφιότητες στοχεύεται στον κύριο Χριστοδουλίδη. Για το άλλο, έχει να κάνει με την ΕΔΕ και άλλα κόμματα για μια κάθοδο είτε δική σας είτε του κύριου Σιζόπουλου. Είναι το δεύτερο αυτό σκέλος. Άρα, έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση επίσημη με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Γιατί η συζήτηση εσωκομματική θα βοηθηθεί από το τι και ο ίδιος θέλει, έτσι, από το ΔΙΚ. Δεν έχει διευθυνθεί επίσημη συνάντηση με τον κύριο Χριστοβλίδη. Έχουμε την απόφαση του εκτελεστικού γραφείου που έχουμε αποφασίσει ότι θα επιδιώξουμε να συνεχίσουμε τις επαφές ή να αναπτύξουμε επαφές με ανεξάρτητους υποψήφιους και άλλα κόμματα και φυσικά δίνουμε έμφαση στα κόμματα του κέντρου και ιδιαίτερα στην ΕΔΕΚ που εμείς θεωρούμε ότι δυνητικά είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης σε αυτή την προσπάθεια για την αλλαγή. Και ακριβώς στόχος δικός μας είναι να συναντήσουμε και άλλους ανεξαρτητούς υποψήφιους, όχι μόνο τον κύριο Χριστοδουλίδη, για να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε τι προβληματίζει εκείνους, τι θεωρούμε ότι απασχολεί σήμερα την κοινωνία και που ενδεχομένως να μπορούμε να διαπιστώσουμε κοινά οράματα, κοινές προτάσεις, έναν κοινό πλαίσιο για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια πιθανή συνεργασία. Άρα, χρονικός ορίζοντας αυτής της διαδικασίας, κύριε Παπαδόπουλε, μέχρι πού θα εκτείνεται ο εσωκομματικός διάλογος? Εμείς είχαμε καθορίσει έναν άτυπο χρονιάγραμμα για το τέλος του Μάη, σε ό,τι αφορά αυτόν τον διάλογο. Τώρα θα είναι τέλος του Μάη, αρχές του Ιούνιου. Δεν έχει τόση σημασία, δεν έχουν τόση σημασία λίγες μέρες, αλλά έναν περίπου μιλάμε για αυτόν τον χρονικό πλαίσιο. Άρα, ως των επόμενων 15 ημερών, πάνω κάτω, θα έχετε συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη ή και άλλους, όπως μας λέτε. Θα διευθετηθεί. Δεν έχει παραλαμβάνω καθοριστή συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη, αλλά εμείς θα επιδιώξουμε να έχουμε συνάντηση μαζί του, ως επίσης και με άλλους ανεξάρτητους υποψήφιους. Μάλιστα. Με τον κύριο Σιζόπουλο, έχετε διευθετήσει μια επόμενη συνάντηση? Έχουμε ήδη συναντηθεί δύο φορές επίσημα με τον κύριο Σιζόπουλο. Δεν έχει καθοριστεί νέα συνάντηση. Όμως, επαναλαμβάνω, εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα θεωρούμε ότι η ΕΔΕΚ είναι δυνητικά ένας πάρα πολύ σημαντικός σύμμαχος σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια που και εμείς καταβάλουμε. Και φυσικά θα διατηρήσουμε και παρασκηνιακές επαφές μαζί με την ΕΔΕΚ, αλλά θα επιδιώξουμε να έχουμε φυσικά και επίσημες συναντήσεις στο μέλλον. Να. Και η ΕΔΕΚ τώρα έχει και τα θέματα της, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι ο πρόεδρος, είναι οι βουλευτές που έχουν διαφοροποιηθεί. Και με ποιους θα συνομιλείτε, βέβαια, ίσως αυτό που είπατε, το παρασκηνιακό να έχει να κάνει. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Να μου επιτρέψετε να πω ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στα εσωκομματικά άλλου κόμματος. Για εμάς υπάρχει ένα επίσημο κόμμα, η ΕΔΕΚ. Και συνομιλούμε με την ΕΔΕΚ και θα επιδιώξουμε να συνεργαστούμε και με την ΕΔΕΚ και όλα τα στελέχη φυσικά της ΕΔΕΚ που συμφωνούν μαζί μας σε ό,τι αφορά την ανάγκη για την αλλαγή. Μάλιστα. Οφειλόμενη διευκρίνηση. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο.